Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με το θέμα της Ελλάδας και το πρόβλημα που έχει προκύψει με την UEFA και την FIFA. Στο τηλέφωνο είναι εκ των αντιπροέδρων της UEFA ο κύριος Μάριος Λευκαρίτης, ο δικός μας άνθρωπος που είναι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ο κύριος Μάριος Λευκαρίτης είναι στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Λευκαρίτη. Καλό σας μεσημέρι. Σας καλέσαμε για το θέμα που έχει προκύψει στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα η UEFA και η FIFA έχουν στείλει τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση ότι αν προχωρήσουν στην σχετική ψήφιση, στη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για το θέμα της βίας που έχει να κάνει και με το αυτοδίκητο της ΕΠΟ, τότε η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα διαγραφεί και αυτό σημαίνει καταστροφή ουσιαστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Βέβαια, εντελώς αντικειμενικά μιλούντας, είναι κρίμα να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις που να υποχρεώνουν τις διεθνείς συνομοσπονδίες, τη FIFA και την UEFA, να φτάνουν στο σημείο να, όχι να απειλούν, να προειδοποιούν μία νομοσπονδία, στη συγκεκριμένη περίπτωση την ΕΠΟ, ότι αν υπάρξει κάτι που να επεμβαίνει στα εσωτερικά της Ομοσπονδίας, τότε θα πρέπει να επιβληθεί αυστηρή τιμωρία και αυτή η αυστηρή τιμωρία είναι ο αποκλεισμός. Ναι. Τι πρέπει να γίνει? Ο κύριος Κοντονής, ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας, έχει καλέσει και τη FIFA και την UEFA σε συζήτηση εν ώψη της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου στις 5 του Μάη. Ναι. Τι πρέπει να αποφύγει η ελληνική κυβέρνηση? Να σας πω. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πάρα πολύ απλά εάν προτού ξεκινούσε η διαδικασία έγκρισης ενός νομοσχεδίου. Θα ήταν πολύ πιο απλά εάν υπήρχε η συμβουλή, αν θέλετε, η θέση αυτών των μεγάλων των συνομοσπονδιών, ναι, που να λένε με τον ίδιο με το σύγμα ότι ξέρετε εδώ υπάρχουν κόκκινες γραμμές, εδώ υπάρχουν προβλήματα, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, ξέρετε υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν καλύτερα να συζητηθούν. Ναι. Όμως για να σας βοηθήσω, σας λέω ότι την ερχόμενη εβδομάδα που θα συζητηθεί σε μια επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, δεν ξέρω, μορφωτικών υποθέσεων, κάτι δεν ξέρω πώς τη λένε, έχει προσκληθεί τόσο η FIFA και όσο και η UEFA, και θα εκπροσωπηθεί η UEFA και μάλλον θα εκπροσωπηθεί όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, ο κ. Ινφαντίνο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο εκπροσώπησης του ποδοσφαίρου, του διεθνούς ποδοσφαίρου, σε αυτήν την συζήτηση, και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά η UEFA με τον Γενικό της Γραμματέα να έρθει στην Αθήνα, να πάει στην Αθήνα να πει τις θέσεις του, ώστε να προσπαθήσει να πείσει τους βουλευτές οι οποίοι είναι σε αυτήν την επιτροπή για τα υπέρ και τα κατά τέτοιων υποθέσεων, μάλλον περισσότερων τα κατά. Ναι. Τι θα σημαίνει για την Ελλάδα εάν το τραβήξει στα άκρα, που ήδη φαίνεται ότι το τραβάει η ελληνική κυβέρνηση, ενώ για αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ έντονη στο θέμα της βίας. Ξέρουμε ότι τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα τέλος πάντων, αλλά τι πρέπει να κάνει, τι θα συμβεί μάλλον, τι σημαίνει μια διαγραφή μιας ομοσπονδίας οποιασδήποτε χώρας? Έτυχε αυτή τη στιγμή να συζητάμε για την Ελλάδα, κύριε Λευκαρίτη. Ξέρετε, τα θέματα βίας, τα θέματα πιθανώς στημένων αγώνων, τα θέματα του στοιχήματος, τα θέματα ρατσισμού κτλ. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας, είναι φαινόμενο πάρα πολλών χωρών. Σωστό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη παρεμβαίνει η πολιτεία στο να ρυθμίζει αυτά τα θέματα και αποκεφαλίζει την Ομοσπονδία, η οποία είναι η εκλεγμένη εκπροσώπηση του ποδοσφαίρου.
Διότι δεν είναι μόνο η πρώτη εθνική, εφόσον μιλούμε για την Ελλάδα, ναι, ή η δεύτερη εθνική. Υπάρχουν όλες αυτές οι ενώσεις, υπάρχουν όλες αυτές οι ακαδημίες ποδοσφαίρου. Δεν μιλούμε για όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου που διοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από τις ενώσεις, τα σωματεία. Στην Κύπρο είναι θα μόνο το πω έτσι σωματεία. Πιο απλά, κύριε Λευκαρτησία, καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε. Όπως είναι, ας πούμε, στα κατεχόμενα που κανείς δεν τους αναγνωρίζει και παίζουν απλά μόνοι τους αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα θα γίνει, εννοείς. Ναι, αν και εφόσον πάει στα άκρα το θέμα. Κοιτάξτε, αν φτάσουμε στα άκρα, ίσως, ξέρεις, πριν κάμποσον καιρό, η Θάτσερ υποχρέωσε το αγγλικό ποδόσφαιρο σε αυτό από μόνος. Ναι, το θυμάμαι. Για να αντιμετωπίσει ορισμένα θέματα. Δεν ξέρω τώρα τι πάει. Με 5 και 6 χρόνια αντίστοιχα. Θυμόμαστε πολύ καλά. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω όμως τώρα στην Ελλάδα, διότι τα θέματα της βίας, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιάνεις το πιο ωραίο άθλημα και να το δέρνεις. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα βίας ή άλλα κακοσέχοντα. Ναι. Πάντως υπάρχει μια έξαρση της βίας, της ρατσιστικής συμπεριφοράς. Υπάρχει μια έξαρση τον τελευταίο καιρό, κύριε Λευκαρίτη. Πώς αντιμετωπίζονται? Απειθαρχίας, εγώ θα έλεγα. Η οποία, ξέρετε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, να πάτε λίγο πιο πάνω στα Βαλκάνια. Ίσως να είναι και χειρότερα, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μα το ζούμε και εδώ στο νησί μας, το ζούμε και στην Κύπρο. Ήθελα να αποφύγω τα δικά μας. Εντάξει, ναι. Μας βάζω και εμάς μέσα, είμαστε και εμείς μέσα στη ΣΟΕΒΑ. Είμαστε και εμείς μέσα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τώρα... Εντάξει, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω μαζί μας στο τηλέφωνο και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε σε αυτή την κλίση. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το δικό μας το πρωτάθλημα πλέον που αλλάζει και πάμε σε 14 ομάδες. Ήδη το πρωτάθλημα μας είναι πολύ ανταγωνιστικό και αρέσει και στον κόσμο, αλλά και σε πάρα πολλούς αρέσει το όπως ήταν φέτος με τις 12 ομάδες. Υπάρχει συνοστισμός στις πρώτες θέσεις και δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο παρόλα τα προβλήματα που πέρασε και περνά ακόμη το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την εξέλιξη που έχουμε, κύριε Λευκαρίτη? Ξέρετε, όταν παίρνετε μια απόφαση συλλογική, δημοκρατική, κάποιος μπορεί να πει είναι μια δημοκρατική απόφαση, αυτήν την απόφαση πήρα, αλλά από την άλλη, επειδή ζούμε στο δικό μας τον τόπο και καταλάβουμε τι σημαίνει πρωτάθλημα και τι σημαίνει ποδόσφαιρο, εγώ νομίζω ότι ήταν ένα βήμα μεγάλο προς τα πίσω αυτή η απόφαση και ιδιαίτερα, το υπογραμμίζω, και ιδιαίτερα όταν τέτοια απόφαση επάφθηκε 5 αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Ξεκάθαρη τοποθέτηση σας, κύριε Λευκαρίτη. Πόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να μιλήσει? Ναι, είναι ξεκάθαρη τοποθέτησή σας. Ναι, αλλά θέλω να σας πω και κάτι όμως. Ναι. Γιατί μόνο ένας πρόεδρος έστησε πολύ και έλεγε ότι είναι εναντίον μέχρι την τελευταία στιγμή? Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντηθεί από τα υπόλοιπα σωματεία. Είναι και σας, νομίζω. Εμείς τους έχουμε ρωτήσει. Όλους αυτούς οι οποίοι εφώναζαν στην αρχή και μετά πήγαν και με τη σιωπή τους εκάλυψαν όλους τους άλλους. Λοιπόν, εκτός από τον Απόλλωνα που έχει τοποθετηθεί αρνητικά για αυτή την εξέλιξη, κάποιες άλλες ομάδες που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό που μας λέτε τώρα, ότι θα βοηθηθούν οικονομικά τα σωματεία με την κρίση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο και θα πληρώσουν και παλιές οφειλές και λοιπά. Κάπως έτσι μας το έχουν παρουσιάσει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά αυτό μας είπαν. Να σου πω κάτι. Εγώ πρώτη μου φορά άκουσα ότι αυξάνονται οι ομάδες σε ένα πρωτάθλημα
για να λύσουμε τα οικονομικά, για να γίνει λιγότερο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν το ακούτε για πρώτη φορά, το ακούτε για πρώτη φορά, κύριε Λευκαρίτη? Όχι, εγώ λέω πρώτη φορά να έχω ακούσει τέτοια δικαιολογία. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Να ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες για να γίνει λιγότερο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και να μπορέσουν οι ομάδες να ξεφλήσουν τα χρέη τους. Εν δι' αυτή περιπτώσει, γιατί δεν γραμμούμε μόνο φιλικά για λίγο καιρό να ξοφλήσουν τα χρέη τους οι ομάδες, να τελειώνουν. Να σταματήσουμε να παίζουν ποδόσφαιρο για κανένα δύο χρόνια μέχρι να βρούμε. Να σταματήσουν να παίζουν φιλικά. Ναι. Διότι εκεί θα πάει το πράγμα. Δεν ρωτήθηκε η άποψή σας ως επίτιμος μέλος, επίτιμος πρόεδρος? Δεν έχω παράπονο. Εγώ είχα πει τη θέση μου εκεί που έπρεπε να την πω. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, το καταστατικό τα προβλέπει όλα αυτά, επάστη για να πω, δικαιούμαι όμως να πω την άποψη. Και το οξύμορο της... Όπως είπα ότι διαφωνώ κάθετα με τη δημιουργία Λίκας σε χρόνο ανίποπτο, ναι, όταν έγινε εκείνη η πρόταση, θυμάστε. Ναι. Είχα πει ότι είμαι κάθετα εναντίον. Ναι. Διότι η κόπη είναι. Στην ουσία είναι Λίκα. Δεν είναι... Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Λευκαρίτη. Αυτό το πράγμα έχει συμβεί πουθενά σε άλλη χώρα? Να θέλουμε 5-6 αγωνιστικές πριν να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. 5 αγωνιστικές τώρα. Δεν έχω καθόλου υπόψη μου. Να λαμβάνετε μια απόφαση και να εφαρμόζεται άμεσα. Να λαμβάνετε απόφαση για να αυξηθούν ή να μειωθούν. Όχι, για άμεσα το λέω. Το ερώτημα είναι για άμεσα. Όχι. Ουδέποτε. Εγώ. Πουθενά στον κόσμο. Τόσα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον έρχονται και λένε μετά από 2 χρόνια θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρωτοτυπήσαμε και κάπου δηλαδή. Λοιπόν, θέλω την άποψή σας για το πρωτάθλημα, να κλείσουμε, να μην σας καθυστερώ. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Σε λίγο είναι και η κλήρωση του Champions League. Σε 40 περίπου λεπτά θα ξεκινήσει η διαδικασία και ακολούθως του Europa League. Θέλω ένα σχόλιο για τον ανταγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημά μας. Μέχρι πριν 2 εβδομάδες ο ανταγωνισμός προς τα πάνω ήταν έντονος και τώρα είχε γίνει εντονότερος και αυτό είναι καλός για το κυπριακό πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο μας, αλλά δυστυχώς από την άλλη προς τα κάτω φαίνεται ότι έγινε το αντίθετο. Ναι. Χαλαρά. Παίζουμε χαλαρά τώρα, αφού μια ομάδα θα πάει διαβάθμιση. Όταν πάει μόνο ένα διαβάθμιση, πώς θα ακουστεί. Ναι. Δεν αποφασίζω εγώ, κύριε Λευκαρίτη. και στις μικρότερες κατηγορίες. Σας αδικό εσάς. Ναι. Και στις μικρότερες κατηγορίες. Και εκεί συμβαίνουν. Δηλαδή, 14 ομάδες, εκεί που θα είχαμε διαβάθμιση 4 ομάδων, τελικά αποφασίζεται να πάει μόνο μια, για Πέπη Τσιλιάς ας πούμε, και να έρθουν οι δύο. Υπάρχουν και σκέψεις στην τρίτη κατηγορία να μην διαβαθμιστεί ο Φοίνικας, γιατί είναι ακριτική ομάδα, και να μην όσοι έχουν και να έρθουν άλλες δύο. Είναι έτσι πολύ περίεργα τα πράγματα. Όχι περίεργα, ακαταλαβίστηκα εννοείς. Καταλάβω, αφού το λέτε εσείς που είστε αντιπρόεδρος της UEFA, εγώ γιατί να διαφωνήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λευκαρίτη. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχετε.